Θηλιά στο λαιμό χιλιάδων ιδιοκτητών είναι πλέον οι φόροι, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκάζονται να αποποιούνται κληρονομιές, κυρίως όταν αυτές σχετίζονται με ακίνητα. Και αυτό γίνεται για να ξεφύγουν οι κληρονόμοι από τον έμφυα, τον φόρο κληρονομιάς, τα τεκμήρια αλλά και τη συντήρησή του. Όταν κληρονομήσουμε κάποιο ακίνητο, πραγματικά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρεις να το πάρεις, θα πληρώσεις την εφορία, χρωστάει ο άλλος, δεν χρωστάει. Και όλοι χρωστάνε. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 2017 είχαμε 130.000 αποποιήσεις, το 2016 είχαμε 54.442, το 2005 πάνω από 45.000, το 2014 41.000 και το 2013 29.199. Μιλούμε λοιπόν για μία αύξηση από το 2013 μέχρι το 2017 345%. Πολλοί βέβαια ιδιοκτήτες αποποιούνται κληρονομικά δικαιώματα από ακίνητα, διότι δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς, με αποτέλεσμα αυτά τα ακίνητα να εκχωρούνται από μόνα τους στο ελληνικό δημόσιο. Η άλλη στρέβλωση στον έμφυα είναι ότι ακόμη και ένας άνθρωπος είναι άνεργος και έχει δύο μικρά διαμερίσματα από τους γονείς του, καλείται να πληρώσει κανονικά, αφού το αφορολόγητο είναι πολύ μικρό. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών πιθανόν να οδηγήσει σε ακύρωση της έκπτωσης ή της απαλλαγής που έχει ένας άνθρωπος. Έτσι, αν η συνολική αξία των ακινήτων είναι πάνω από 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τότε αυτός αυτομάτως χάνει την έκπτωση του 50% και πληρώνει κανονικά όλο τον φόρο. Για παράδειγμα, ένας άνεργος που παίρνει το επίδομα ανεργίας, αν έχει ένα μικρό ακίνητο 60 τετραγωνικών και ένα εξοχικό 50 τετραγωνικών, χάνει την έκπτωση και πληρώνει τον έμφυα. Δεν μπορεί ο κόσμος να είναι συνέχεια και να πληρώνει συνέχεια αυτά που έχει αγοράσει τόσα χρόνια. Θα πληρώσαμε πολύ, εντάξει, φτάνει κάποια στιγμή. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο εξορθολογισμός του έμφυα την επόμενη διετία, αφού θα έρθει έκπτωση ως 50% για 1,2 εκατομμύρια πολίτες, θα μειωθεί ως πρακτικό στόχος το 2020 στα 1,8 δισεκατομμύρια από 2,65 σήμερα, αλλά και θα υπάρξει επιβάρυνση σε μεγάλες περιουσίες και πλούσιους ιδιοκτήτες. Η φιλοσοφία των αλλαγών όμως θέλει να υπάρχει μικρότερο αφορολόγητο 20-40.000, να είναι πολύ χαμηλοί συντελεστές στα πρώτα κλιμάκια, άρα λιγότερα από τους μικρούς ιδιοκτήτες, και να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες και του χρόνου αλλά και το 2020. Φέτος πάντως ο εισπρακτικός στόχος παραμένει στα 2,65 δισεκατομμύρια.